δεν μπορούμε να το αφήσουμε στις κυβερνήσεις. Είναι δικιά μας υποχρέωση, πολύ περισσότερο σήμερα. Από τους λιμενεργάτες στα λιμάνια εκφόρτωσης. Από τους πανεπιστημιακούς στα συνέδριά τους. Από τους εμπόρους στα σούπερ μάρκετ. Από όλους όσους βρίσκονται, ευαισθητοποιούνται και είναι πάρα πολλοί αυτοί. Οφείλουν να ξεκινήσουν ένα καθημερινό συνεχές συνεπές μποϊκοτάζ απέναντι σε ό,τι Ισραηλινό. Μόνο με ένα τέτοιο τρόπο θα μπορέσουμε να αποδυναμώσουμε αυτό το κράτος δολοφόνων που δολοφονεί καθημερινά Παλαιστίνιους και πριν από λίγες μέρες, πριν από τρεις μέρες, δολοφόνησε και Τούρκους συντρόφους. Νιώθουμε ότι οι Τούρκοι νεκροί είναι και δικοί μας νεκροί. Υπενθούμε για αυτούς. Και είμαστε αποφασισμένοι τη μνήμη τους να την τιμήσουμε. Να την τιμήσουμε πηγαίνοντας τις αμέσως επόμενες μέρες στην Κωνσταντινούπολη και προσπαθώντας να διευρύνουμε όλη αυτή τη συμμαχία που στηρίχθηκε σε βασικούς παίκτες, πυλώνες το προηγούμενο διάστημα, εγκαλιάζοντας περισσότερες από 50 χώρες, να διευρύνουμε αυτή τη διεθνή συμμετοχή, να συγκρατήσουμε ένα καινούριο στολίσκο και να κατέβουμε και πάλι προς τα νερά της Γάζας όσο πιο σύντομα γίνεται, γιατί μέσα σε αυτό το οποίο έχει γίνει η κοινωνική ευαισθησία, η παγκόσμια κοινωνική ευαισθησία μας επιτρέπει από τη μια μεριά, αλλά μας επιβάλλει από την άλλη την υπέρτε το χρέος μας σήμερα να επιχειρήσουμε μια επόμενη αποστολή. Μια αποστολή η οποία θα φτάσει στη Γάζα και θα μπορέσει στη συνέχεια να δημιουργήσει εκείνο το πρόσφορο έδαφος, ώστε να μην είναι εφικτή αποκλειστικά και μόνο η άφηξη στη Γάζα όποιων ξένων διεθνών, αλλά να είναι εφικτή και στη συνέχεια ως μακροπρόθεσμος, όχι ως βραχυπρόθεσμος στρατηγικός στόχος, το να μπορούν οι Γαζαίοι να βγουν από αυτή τη μικρή λωρίδα γης. Σας ευχαριστώ.